το εφητεύω και κάνω παιδιά άρρωστα. Περασμένη εβδομάδα ήμουν στον Άγιον Ερακλήδιο και εξομολογούσα εκεί τις μοναχές, οπότε σε κάποια στιγμή το απόγευμα κατά η ώρα 3 βγήκα, περπατούσα λίγο στην αυλή, βλέπω ένα μικρό κοριτσάκι με μια γραβάτα, ήταν το γκράμπασπουρ που το λέτε κι εσείς, με μια βαλίτσα και πήγαινε τρικλίζοντας και χώρα εκεί. Έλειο, φαίνεται είναι από το χωριό εδώ και θα προσκυνήσει. Δεν το μίλησα, αλλά ξέρω πολύ ταλαιπωρημένο. Μετά πήγα εγώ εξομολογούσα, έρχεται μια μοναχή, λέει, πάτερ, έχει ένα κοριτσάκι έξω, κάθεται και κλαίσει μια πέτρα, έχει 2 ώρες. Τι να, λέω, πάλι πρόσφατη, τι, τι θέλεις να, τι ήρθες εδώ, θέλω να γίνω μοναχή. Έρχεται η μοναχή, μου λέει, ένα μικρό παιδί, τι λαγή μοναχή. Λέω, κοίταξε, μην το παρεξηγείς, γιατί και εγώ κάποτε πήγα στο... Εγώ ξέρετε, η πρώτη φορά που θέλεις Αγίο Μοναχός δεν ήξερα και έπιασε το ποδήλατο και πήγα στο Άγιο Γιώργο του Ταλαμάνου. Εκεί είναι μοναχές, ήμουν 14 χρονών, 15. Δεν ήξερα ότι εκεί είναι μοναχές, μόνο κοπέλες δηλαδή. Και εγώ, επειδή τώρα επειδή τις ακούει και τις κασέτες και η μάνα μου, δεν θέλω να σας λέω και πολλά πράγματα. Μετά μου κάνει παράπονα. Και να τιμήσω κι εγώ τους γονείς μου. Τέλος πάντων δεν είχα και την καλή, ας πούμε, ευκαιρία να έχω τόσες καλές σχέσεις με την Εκκλησία όταν ήμουν μικρός. Λόγω των γονιών μου, έβλεπα την ταπέλα που γράφει Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου, του Αλαμάνου. Καλογρέων έλεγε, αλλά δεν ήξερα τι είναι καλογρέων, δεν είχα δει καμιά φορά. Οπότε, μια μέρα που με έπιασε αυτός ο πόθος να πάω να γίνω μοναχός, έπιασε το ποδήλατο από την Λεμεσό και πήγα με το ποδήλατο στον Άγιο Γεώργιο. Στο αποτέλεσμα βέβαια να με φορτώσει εγώ μέσα ένα ταξίδι με στήλη σπίτι μου. Λοιπόν, και λέω και εγώ, θα δούμε, βλέπω να ξέρω αυτό το κοριτσάκι εδώ, τι συμβαίνει. Λέω, φώναξε, από πού είσαι παιδί μου είπε από ένα. Από τη Λευκοσία. Τι είσαι εσύ, μαθήτρια λέει στον Grammar School. Τάξη Δευτέρα. Και τι ήρθες εδώ, λέει αποφάσισα να γίνω μοναχή. Λέω καλά πώς έτσι. Γιατί, που λέει απέτυχα στο διαγώνισμα. Λέω καλά. Και γιατί δεν πας σπίτι σου. Όχι λέει δεν πας σπίτι μου, φοβούμε. Δεν ήθελα να πάει σπίτι της, διότι η μάνα της τελικά της ενέπνευσε τέτοιο φόβο και τρόμο. Ότι πρόσεξε αν απαιτύχεις το διαγώνισμα αυτό που καμιά αποτροφία ξέρω τι ήταν. Δηλαδή δεν είχε ανόημα η ζωή σου. Και προτίμησε αντί να αυτοκτονήσει, ας πούμε, να στο μαστέγει την καλόγρια. Δηλαδή, τι ήρθε με τα πόδια από τον Grammar School, που είναι εκεί στη Δευτερά νομίζω, με τα πόδια το παιδάκι αυτό, διότι οι γονείς του του ενέπνευσαν αυτήν τον λογισμό ότι πρέπει να πετύχει στο διαγώνισμα. Και αφού δεν πέτυχε στο διαγώνισμα, δεν είχε άλλη διέξοδο, έτσι, δηλαδή όλες πλέον. Και ο μοναχισμός στα μάτια του μικρού παιδιού ήταν δηλαδή σαν μια αυτοκτονία. Έτσι. Λοιπόν, γιατί όταν ο γονιός πραγματικά έχει άρρωστα μυαλά και βάζει άρρωστες ιδέες στο παιδί του, δεν μαθαίνει το παιδί του να αντιμετωπίσει τη ζωή ως αξία, ότι η ζωή του και η ύπαρξή του και του η προσωπικότητα δεν έχει σημασία από το αν θα είναι καλός μαθητής ή όχι, ή αν πάει καλά στις εξετάσεις ή όχι, αλλά έχει αξία το πρόσωπό του, ότι είναι άνθρωπος, είναι παιδί του. Εάν πάει καλά στις εξετάσεις έχει καλός. Αν δεν πάει πάλι καλά. Πάλι έχει καλός. Δεν καταργείται η αγάπη του γονιού από το βαθμό των εξετάσεων. Μετά βέβαια τηλεφωνήσαμε με την αστυνομία. Ήρθε ο γονιός. Ήρθε ο πατέρας και η μητέρα και προσπάθησα και εγώ καημένος να τους εξηγήσω ότι τούτο πράγμα πρέπει να σας βάλει σε λογισμούς, σε πώς να το ξεσκέψεις. Ότι αυτή είναι αποτυχία σας. Να φύγει το παιδί σου να περπατήσει 3 ώρες και να κάνει νιώτοστοπ, να πιάνει τον καθένα στον Άγιο Ερακλήδιο. Αν έπιανε έναν άνθρωπο διεστραμμένο ή οδήποτε, τι θα έκανε αυτό το κοριτσάκι μες στους δρόμους. Αν το πατήσουν αυτοκίνητα, αν έπεφτε μέσα στα αυτοκίνητα και γιατί γίνονται το παλιό διαγώνισμα. Διότι η κυρία μαμά ήθελε το παιδί να είναι πρώτης τάξης. Δεν μπορούσε να είναι τρίτη, τέταρτη, πέμπτη. Και όλα αυτά, όλα ξεκινούν από τις αρρώσκες. Είναι αρρώσκες. Αρρώσκες που είναι και στα παιδιά, αρρώσκες που είναι και στους γονείς. Και εάν πιάσουμε το νήμα και πάμε στην άκρη, να τι είναι. Όταν ο άνθρωπος φύγει από τον Θεό, τότε γεμίζει την ζωή του με πράγματα, με άχυρα. Έτσι, δίδει αξία στα άχυρα. Στις γνώσεις, στα λεφτά, στην ομορφιά, στην εμφάνιση, στο μυαλό, σε όλα αυτά τα πράγματα και χάνει τον άνθρωπο. Χάνει τον άλλον. Γι' αυτό δεν μπορεί να αγαπήσει. Ούτε το παιδί να αγαπά τον γονιό του όταν αντιληφθεί ότι ο γονιός τον αδίκησε. Δεν έχει σχέση αν σε αδίκησε. Δεν έχει σχέση η αν σε παρέβλεψε. Σχέση έχει τον πατέρα σου και η μητέρα σου. Έχει ότι είναι παιδί σου. Και δεν μπορείς να μην το αγαπάς. Διαφορετικά είσαι διαστραμμένος, διαστρέφεσαι.